τα νησιά του Οδυσσέα. Η Ιθάκη και η Κεφαλονιά βρίσκονται δυτικά της υπηρετικής Ελλάδας, το Ιόνιο Πέλαγος και ανήκουν στο σύμπλεγμα των Ιωνίων νήσων. Η γοητεία της ημέρας ευνηδιάζει, δεν είναι εκεί που την ψάχνεις. Είναι σε ένα ξαναγεννημένο οικισμό, ένα πολύχρωμο λιμάνι του Μεσαίωνα, ένα χειρολογικό χώρο ανάμεσα σε αγριολούρουδα, ένα μικρό μουσείο με φωτογραφίες του 1930, ένα μικρό εκκλησάκι ανάμεσα σε παλιά αγροτόσπιτα και απάτητα καλτερίμια. Χαρακτηριστικά της γεωμορφολογίας είναι οι καταπράσινες πεδιάδες και τα ορεινά και μειωρινά εδάφη, με υψηλότερη κορυφή στο όρος ένος στα 1628 μέτρα, που είναι χαρακτηρισμένος εθνικός δρυμός. Ο φυσικός πλούτος της Κεφαλονιάς είναι μοναδικός σε όλα τα Επτάνησα. Η ασυνήθιστη για το νησί γεωμορφολογία με ψηλά βουνά πάνω από 1000 μέτρα, σε σχετικά μικρή απόσταση, αλλά και κλειστή ορμή και φυσικές παραλίες που σχηματίζουν στην πλούσια ακτογραμμή, προσφέρουν καταφύγια σε πολλά και σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας. Ο μεγάλος πρωταγωνιστής, ο Ένος, με το μαύρο έλατο, αγναντεύει τα μαγευτικά τοπία. Αυτές σχηματίζουν ασφαλείς κόλπους, μεγάλα κροτήρια και απότομες πλαγιές, μαρτυρώντας τα έντονα γεωλογικά φαινόμενα που απέσπασαν τα νησιά από την υπηρετική Ελλάδα χιλιάδες χρόνια πριν. Να το κλίμα είναι γενικά ήπιο μεσογειακό με θερμά καλοκαίρια και ήπιους χειμώνες και εγκυάται καλές συνθήκες για εξερεύνηση σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Στην ανατολική πλευρά του νησιού βρίσκονται τα παραθαλάσσια χωριά Πόρος και Σάμις, τα οποία εδρεύουν τα δύο βασικά της λιμάνια. Στο πιο νότιο σημείο του νησιού βρίσκεται η Σκάλα, αγαπημένο τουριστικό θέρετρο με την όμορφη και οργανωμένη παραλία. Το χωριό της Σκάλας χωρίζεται από την παραλία με ένα μικρό πευκόδασος που δημιουργεί ένα ξεχωριστό τοπίο. Στην παραλία θα βρείτε καντίνες, πολλές με ξαπλώστρες και ομπρέλες και πολλές ευκαιρίες για θαλάσσια σπορ. Η Ρομπόλα είναι η κορονίδα των τοπικών ποικιλιών, ενώ οι δικοί της κατατάζουν στις τρεις καλύτερες λευκές ποικιλίες του ελληνικού αμπελώνα. Το σταφύλι με την υπόξανθη και λεπτό φλουδιρόχο που παράγεται στα εδάφη του νησιού δίνει κρασιά ξεχωριστής ποιότητας. Αυτός ο λευκός ίνος συνδυάζει την χαρακτηριστική οξύτητα με την ισορροπία στη γεύση και ένα διακριτό άρωμα. Το σπήλαιο Δογκαράτη στα Χαλιωτάτα της Σάμις, ηλικίας 150 εκατομμυρίων ετών, έχει σπάνιους κόκκινους σταλαχτίτες και σταλαγμίτες και εξαιρετική ακουστική στην κύρια αίθουσα που το κάνουν ιδανικό για συναυλίες. Από την Κωμόπολη της Σάμις, ένας μικρός δρόμος οδηγεί στην Αντίσαμο, μια ελλειψοειδή παραλία με βότσαλο που την περιβάλλουν κατάφυτες βουνοπλαγιές. Η αχλή της Αντίσαμο αποτελούσε όχι τυχαία μέρος του φυσικού σκηνικού για την κινηματογραφική ταινία Το Μαντολίνο του Λοχαού Κορέλη. Η θέα από ψηλά παίρνει την ανάσα. Η παραλία είναι η μόνη οργανωμένη στην ευρύτερη περιοχή και διαθέτει beach bar, πολυάθμιες ξαπλώστες και ομπρέλες, θαλάσσια ποδήλατα και κανό καγιάκ. Αυτά, σε συνδυασμό με την εύκολη πρόσβαση, κάνουν την παραλία ιδιαίτερα εκκλειστική και πολυσύχναστη τους καλοκαιρινούς μήνες. Από τη Σάμις, σε μικρή απόσταση, βρίσκεται το γραφικό λιμάνι της Αγίας Εφημίας. Στη διαδρομή αυτή υπάρχουν όμορφοι και ερημικοί μικροί ορμοί με βότσαλο, στους οποίους μπορείτε να κατεβείτε είτε με σκαλοπάτια από το δρόμο, είτε από διαμορφωμένο μονοπάτι. Εκεί, τα βαθυγάλαζια νερά του Ιωνίου έχουν φόντο την Ιθάκη. Η Άσος στη Χερσόνησο με τις απομακρυσμένες πλαγιές, με το ενετικό κάστρο της, είναι ένας από τους πιο πλούσιους και γραφικούς οικισμούς του νησιού και τα τελευταία χρόνια αγαπημένος προορισμός για αυτούς που αποφεύγουν το κύριο τουριστικό ρεύμα. We'll be right back.
Ιδιαίτερα είναι επίσης τα σπήλαια της Κεφαλονιάς, με πρώτο και κύριο το λιμνοσπήλαιο της Μελισσάνης στον Καραβόμηλο της Σάμης, όπου η ξενάγηση γίνεται με βάρκες. Εκεί, όταν οι ακτίνες του ηλίου διαπερνούν ένα τμήμα της οροφής που έχει καταρρεύσει και αντανακλώνται στα νερά της λίμνης, το θέαμα είναι μοναδικό. Το Φυσκάρδο κρύβει εικόνες που λες και ξεπηδούν από άλλους καιρούς, ενώ αποτελεί το πιο κοσμοπολίτικο τουριστικό θέρετρο του νησιού. Πρόκειται για γραφικό χωριό με ανέπαφο παραδοσιακό χρώμα που οργανώνεται γύρω από το όμορφο λιμάνι με τα πολύγραμμα σπίτια. Ο Μύρτος με τα διάφανα νερά στην Κάτα Σπριάμου και τα μικρά άσπρα βότσαλα είναι χωρίς αμφιβολία η ομορφότερη παραλία του νησιού. Εδώ τα νερά είναι πολύ βαθιά, σε απόσταση 2 μέτρων από την ακτή βρίσκεται το απόλυτο κενό. Το τοπίο από ψηλά φαίνεται να σβήνει στο απέραντο τυρκουάζ και είναι πραγματικά εκπληκτικό. Στην παραλία υπάρχουν καντίνα, ξαπλώσεις και ομπρέλες, η πρόσβαση με αυτοκίνητο είναι εύκολη, ενώ υπάρχει μέρημνα και για άτομα με κινητικά προβλήματα, όπως ειδικές θέσεις πάρκινγκ, τουαλέτα, αλλά και αυτοκίνητο που οδηγεί στην παραλία με ασφάλεια. Καθώς τα κύματα και το κολύμπι ανοίγουν την όρεξη σε μικρή απόσταση στα διβαράτα, υπάρχουν πολλά ταβερνάκια. Στο οροπέδιο των Ομαλών, ανάμεσα στους φωτισμένους αγρούς της ζώνης της Ζομπόλας, ξεχωρίζει η μονή του Αγίου Γερασίμου, αφιερωμένη στον Άγιο Πολιούχο του νησιού. Κατά τις λιτανίες του σκηνώματος του Αγίου τον Αύγουστο, το μοναστήρι αποτελεί ιερό προσκύνημα για εκατοντάδες πιστούς. Το Λιξούρι, χτισμένο σε μοναδική θέση, είναι ένας σύγχρονος οικισμός με καλή τουριστική υποδομή και αξιόλογη παράδοση στις τέχνες και τα γράμματα. Η Κουνόπετρα, ένας βράχος που εξέχει από τη θάλασσα, έχει τη δική της ιστορία μυστηρίου. Ο βράχος κουνιόταν ρυθμικά και ασταμάτητα μέχρι τους σεισμούς του 1953. Μονή Κυπουρέων στα δυτικά της Παλικής, σε ένα κάθετο βράχο, πάνω από τη θάλασσα, από όπου το ηλιοβασίλεμα είναι μοναδικό. Λίγο πιο πάνω από την Ιερά Μονή Κυπουρέων, πηγαίνοντας για το χωριό Καμιναράτα, συναντάμε την Παρθένα παραλία της Πλατιάμ. Η πρόσβαση στην παραλία αυτή γίνεται πιο εύκολα μέσω θάλασσας ή για τους Αγιανούς και πιο θαραλέους από ένα απότομο μονοπάτι στο βράχο με πολλά σκαλιά. Σίγουρα όμως τα πεντακάθαρα και κρυστάλλινα νερά της παραλίας αξίζουν τον κόπο. Η όμορφη παραλία Πετανή, που βρίσκεται στη δυτική πλευρά της Χερσονήσου της Παλικής, για πολλούς είναι το αντίπαλο δέος του Μύρτου. Από ψηλά το τοπίο μοιάζει με ζωγραφιά, ενώ η πρόσβαση είναι ιδανική με σκάφος ή με τα πόδια. Σε ένα τμήμα της παραλίας υπάρχουν ξαπλώστρες και ομπέλες, ενώ οι ψαροταβέρνες της περιοχής φημίζονται.
Κεφαλονιά έχει τρεις μικρές πόλεις, κάθε μία με τη δική της μοναδική ομορφιά. Πρωτεύουσα είναι το Εργοστόλι με το όμορφο λιμάνι που αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα φυσικά καταφύγια της Μεσογείου αιώνες τώρα για τους θαλασσοδρεμένους ναυτικούς. Άνια καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερός το 1953 και σήμερα χαρακτηρίζεται από νεόχτες σε αισθητική η πόλη κατά τη δική της γοητείας σε ξεχωριστές γωνίες όπως στο λιμάνι, στους δρόμους, στα μνημεία και στην πλατεία όπου νωρίς το βράδυ λες και συναντιέται όλη η τοπική κοινωνία. Επίσης, στο Εργοστόλι, μην παραλείψετε να δείτε τον ναό του Αγίου Σπυρίδωνα με το εξαιρετικό επίχρυσο χρυσολόγητο τέμπλο και την πλατεία της Καμπάνας. Την πλατεία αυτή όπου οι κεφαλονίτες έκαψαν τη Βίβλο των Ευγενών το 1797. Ξεχωρίζει το ρολόι που ξαναχτίστηκε μετά τους σεισμούς, όμοιο με το παλιό. Ο μακρύς γυαλός με τελεπτή ξανθή άμμο, αν και πολυσύχναστη, παραμένει μια ονειρική παραλία με εύκολη πρόσβαση. Πρόκειται για μια από τις πιο οργανωμένες παραλίες του νησιού. Κατάλληλη για αυτούς που θέλουν να συνδυάσουν τη διασκέδαση, την απόλαυση και το παιχνίδι, αφού διαθέτει την αβαγωσώστη, beach bars, πολυάριθμες ξαπλώστες και ομπρέλες, γήπεδο beach volley, ειδικά διαμορφωμένο χώρο για τους λάτρες της ζακέτας παραλίας, αλλά και εγκαταστάσεις και εξοπλισμό για πολλά θαλασσιά σπορ. Ακριβώς δίπλα παραλία του πλατή Γυαλού είναι πολύ μικρότερη, λιγότερο κοσμοπολίτικη, αλλά εξίσου όμορφη. Οι πιο πολυσύχναστες παραλίες Κεφαλονιάς φιλοξενούνται στην περιοχή της Λάσης, στη θέση του πιο ανεπτυγμένου τουριστικού θέατρου του νησιού και σε μικρή απόσταση από το Εργοστόλι. Για σένα.